Κύριε Πρόεδρε, εμείς έχουμε την άποψη ότι η συγκεκριμένη πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ κινείται προς την εντελώς λαθασμένη κατεύθυνση. Ο αριθμός των βουλευτών της Κυπριακής Βουλής είναι επαρκής για την πλήρωση των θέσεων και εκπλήρωση της αποστολής της. Και όντως, στην Κύπρο έχουμε αρκετές ελλείψεις στο δημόσιο τομέα, οι οποίες όμως εντοπίζονται σε νοσηλευτές, γιατρούς, πυροσβέστες. Επίσης, σημαντικό σημείο για εμάς αποτελεί το γεγονός ότι τη στιγμή που η κυπριακή κοινωνία και η κυπριακή οικονομία δεινοπαθούν μετά την κρίση του κορονοϊού, επιχειρήσεις κλείνουν, κόσμος κινδυνεύει να απολυθεί, το Κοινοβούλιο συζητά για αύξηση του αριθμού των βουλευτών.